Ροδοψημένο παστιτσάκι έτοιμο για να τα αφήσουμε να κρυώσει αφού το κόψουμε για να το φάμε. Γύρω στη μισή ώρα με 40 λεπτά θα είναι έτοιμο για να το κόψουμε, να σμίξουν οι γεύσεις και να μας βοηθήσει βέβαια να το κόψουμε και να το φάμε, λοιπόν, όπως σας είπα. Πάμε όμως να συνεχίσουμε με κάτι λίγο πιο δροσερό, σεμιφρέντο με μέλι από μελισσοκομική συνεργασία Κρήτης και με 1, 2, 3, 4 υλικά θα κάνουμε λοιπόν σεμιφρέντο. Τι σημαίνει σεμιφρέντο και τι είναι σεμιφρέντο? Είναι, το λέει και η λέξη, μισοπαγωμένο. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα γλύκισμα το οποίο μοιάζει κατά πολύ με το παγωτό, αλλά δεν είναι παγωτό. Η υφή του είναι σαν μια παγωμένη μους. Όση ώρα και αν το αφήσετε, όσες ώρες και αν το αφήσετε στον καταψύκτη, αυτό που θα πάρετε στη γεύση και η υφή που θα αφήσει το σώμα στο στόμα σας θα είναι σαν να τρώτε μια παγωμένη μους. Λοιπόν, και αυτό οφείλεται πού? Στην κρέμα γάλακτος, την οποία θα την κάνουμε σαν τη γη, στα αυγά και τους κρόκους αλλά και το μέλι που θα κάνουμε μια τύπου σαμπαγιόν, πάνω σε μπεν μαρί που θα δημιουργήσουμε εδώ και έχουμε ήδη έτοιμο. Θα χτυπήσουμε τους κρόκους μαζί με το μέλι και τα αυγά, θα αφρατέψουν, θα χτυπήσουμε και τη σαν τη γη, θα τα σμίξουμε και θα τα κάνουμε ένα, θα τα βάλουμε σε μια φόρμα και θα τα αφήσουμε να παγώσουν τουλάχιστον 24 ώρες. Βέβαια μπορείτε να το φάτε και στις 8 ώρες. Και σας είπα, αυτό που θα πάρετε είναι σαν να τρώτε μία παγωμένη μους, ανάλαφρο, δροσερό γλύκισμα, σεμιφρέντο, μισοπαγωμένο. Και μιας και είπα φρέντο, ας πάρω και ένα τηλέφωνο στα Coffee Box, το Coffee Box μάλλον, για να παραγγείλω ένα παγωμένο φρέντο και να δείτε εσείς υλικά. Για το σεμιφρέντο με μέλι και καρύδια θα χρειαστείτε 8 κρόκους αυγών, 2 αυγά, 160 γραμμάρια μέλι συν 6 κουταλιές της σούπας για το σερβίρισμα, 600 ml κρέμα γάλακτος, 60 γραμμάρια καρύδια καβουρδισμένα. Πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτό το εύκολο, πεντανόστιμο, δροσιστικό γλύκισμα. Σας είπα ότι μοιάζει κατά πολύ με το παγωτό και μπορείτε να το φτιάχνετε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και να δροσίζεστε, είτε είναι χειμώνας είτε όχι, γιατί δεν είναι παγωτό. Μοιάζει με παγωτό, σας είπα, είναι σαν να τρώτε μια παγωμένη μους, μια μισοπαγωμένη μους. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Πρώτο στάδιο, ξεκινάμε κάνοντας την κρέμα γάλακτος σαν τη γη. Μεσαία ταχύτητα το μίξερ. Λοιπόν, μεσαία ταχύτητα το μίξερ μέχρι να αποκτήσει λοιπόν και να πάρει τη μορφή που θέλουμε. Θα το βάλουμε στο 4. Εδώ. Και τώρα, κρόκους αυγών, μέλι από μελισσοκομική συνεργασία Κρήτης αλλά και 2 ολόκληρα αυγά θα μπουν στο μπεν μαρί. Τώρα, για να σας κάνω τη ζωή πιο εύκολη, εγώ δεν πήρα μίξερ χειρός, αλλά εσείς στο σπίτι σίγουρα δεν έχετε πιο πολύ αυτό το μίξερ, αλλά έχετε το άλλο που λέμε μίξερ χειρός. Θα το πάρετε και θα το βάλετε κοντά στο μπεν μαρί, αν έχετε, που θα έχετε γιατί στην κουζίνα σίγουρα έχετε πολλές πρίζες, και θα το βάλετε κοντά εδώ για να μην κουράζεστε, για να κάνετε αυτή την τύπου σαμπαγιόν που σας είπα, και θα χτυπάτε μέχρι να φρατέψει, να γίνει μία ζεστή μους. Θα βάλετε το μέλι. Το μπεν μαρί σας έχω πει ότι πρέπει να μην έχει νερό παραπάνω από 2 με 3 δάχτυλα. Και για του λόγου το αληθές, να σηκώσω λίγο για να δείτε. Αυτό είναι. Και μέχρι να λιώσει και να φύγει από το κουτάλι το υπόλοιπο μέλι, παίρνουμε τους κρόκους, τα 2 ολόκληρα αυγά, ελέγχουμε εδώ και την σαντιγή, την οποία μόλις ετοιμάσουμε θα τη βάλουμε μέχρι να ετοιμαστεί και η σαμπαγιόν, αυτή η κρέμα ουσιαστικά, στο ψυγείο της σαντιγή, για ευνόητους λόγους, γιατί τη θέλουμε παγωμένη, και αφού κρυώσει και αυτή η κρέμα που θα κάνουμε, θα τα σμίξουμε. Λοιπόν, θα τα κάνουμε ένα και θα τα βάλουμε σε μια φόρμα την οποία θα ντύσουμε με σελοφάν ή αλλιώς μεμβράνη.
Λοιπόν, βοηθάω με το σύρμα να φύγει όλο το μέλι. Εξαιρετικό μέλι λοιπόν, με λισοκομική συνεργασία Κρήτης. Ανακατεύουμε και βάζουμε τους κρόκους. Τα δύο αυγά. Πόσο εύκολο. Η μόνη δυσκολία είναι ότι πρέπει να περιμένετε γύρω στα 10 με 15 λεπτά αν κάνετε με το χέρι την κρέμα. Με το μίξερ χειρό θα σας βοηθήσει και θα μειώσετε κατά 50% το χρόνο. Θέλει λοιπόν να ανακατεύετε συνεχώς εδώ για να μην ψηθούν τα αυγά. Θα δείτε ότι μετά από 10 λεπτά θα αποκτήσουν μια μορφή ζεστής μους, θα γίνουν μια κρέμα. Έτσι γίνεται και σαμπαγιόν, στην οποία σαμπαγιόν βέβαια προσθέτουμε το συγκεκριμένο, είναι ιταλική και αυτή η συνταγή, και προσθέτουμε κρασί μαρσάλα. Για να δω λίγο και την σαντιγή μου. Σαντιγή δεν θέλουμε να σφίξει πολύ, να γίνει σαν να πάρει την υφή ενός γιαουρτιού, να μοιάζει με το γιαούρτι. Ανακατεύω τώρα στην αρχή, συνεχόμενο, και όταν βλέπουμε λοιπόν ότι πάει από τα τυχώματα να κολλήσουν, πάνε από τα τυχώματα να κολλήσουν τα αυγά μαζί με το μέλι, δεν τα αφήνουμε, τα βοηθάμε με μια μαρίζα, είμαι και με το σύρμα ακόμα. Γιατί θα ψηθούν και θα γίνουν σαν ομελέτα. Εμείς θέλουμε να σταματήσουμε το ψήσιμο των αυγών στο μπεν μαρί, ουσιαστικά τα παστεριώνουμε όταν σταματήσουν να μυρίζουν αυγουλίλα, να σας το πω έτσι. Και εδώ είμαστε έτοιμοι. Μερικά δευτερόλεπτα. Είμαι εδώ, παίζω εδώ, στο ένα μέτρο. Θα κάνετε πρώτα εσείς την σαντιγή, θα την αφήσετε στο ψυγείο και θα συνεχίσετε με το μίξερ, αφού το πλύνετε καλά φυσικά, εδώ, και θα χτυπάτε για να μειώσετε, σας είπα, κατά 50% τουλάχιστον τον χρόνο. Ενώ με το χέρι και θα κουραστείτε και θα σας πάρει πιο πολύ. Λοιπόν, κλείνω. Σαντιγή έτοιμη, αυτό είναι. Πάμε να τη βγάλουμε λοιπόν. Πάμε εδώ να δείτε τι θέλω, αυτό. Λοιπόν, και αφού ίδρωσα να χτυπάω εδώ 10 με 15 λεπτά, πήρα τη μορφή αυτή που ήθελα και σας έλεγα. Δείτε, αυτό είναι. Σβήνω, παίρνω και αφήνω στην άκρη λίγο για να κρυώσει. Έχω ντύσει και τη φόρμα μου με μεμβράνη που σας είχα πει πριν, ή αλλιώς σελοφάν. Η φόρμα λοιπόν είναι ντυμένη και φυσικά πρέπει να προεξέχει το σελοφάν, να μην είναι στην ίδια ευθεία με τη φόρμα, γιατί θα το γυρίσουμε για να καλύψουμε μετά την μους, την παγωμένη μους που θα πάρουμε μετά. Τώρα πρόκειται για μια κρέμα και μια σαντιγή που έχουμε μέσα στο ψυγείο και θα τη φέρω τώρα. Έχει σφίξει ακόμα πιο πολύ. Λοιπόν, αυτό τώρα θα το ανακατέψω λίγο για να ρίξω το... Ένα λεπτό να το φέρω από εδώ. Να ρίξω λίγο τη θερμοκρασία. Και φυσικά δεν θα πάρω την παγωμένη σαντιγή να τη ρίξω στο ζεστό. Θα πάρω αυτό για να το ρίξω μέσα στη σαντιγή. Όπως επίσης δεν θα ανακατέψω τώρα, δεν θα αναδεύσω με τον αναδευτήρα εδώ, με το σύρμα, παρά με μια μαρίζα. Οι λόγοι ευνόητοι, και θα σας το ξαναπώ για άλλη μια φορά, για να μην μας φύγει ο αέρας και από τη σαντιγή αλλά και από την μους εδώ τη ζεστή που χτύπαγα 15 λεπτά και ίδρωσα. Λοιπόν, αφήνουμε στην άκρη. Αυτό θέλουμε. Πάμε να το βάλουμε όλο. Δεν πειράζει τώρα. Εγώ έχω φυσικά έτοιμο σεμιφρέντο. Δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε. Το ετοίμασα από χθες και πάμε τώρα να ανακατέψουμε. Δείτε, να γίνει ένα. Σε μηφρέντο μπορούμε να κάνουμε
με σοκολάτα. Μπορούμε να κάνουμε με οτιδήποτε μας κάνει όρεξη. Τώρα εδώ πήραμε λοιπόν το μελάκι, κάναμε την κρέμα μαζί με τους κρόκους αυγών, χτυπήσαμε και μια σαντιγή. Κόστος για να φάνε τουλάχιστον 12 άτομα, λιγότερο από 10 ευρώ. Και το έχετε και στην κατάψυξη και όποτε θέλετε κόβετε και εντυπωσιάζετε. Λοιπόν, πάμε να το ρίξουμε στη φόρμα. Και παίρνουμε τώρα αυτό που σας έλεγα ότι πρέπει να προεξέχουν. 1, 2, 3, 4. Κλείνουμε καλά να μην έρχεται σε επαφή με την κατάψυξη και μας το κάψει που λέμε. Και πιάσει κρυστάλλους. Και πάω κατάψυξη για 24 ώρες. Τα λέμε. Για το σεμιφρέντο με μέλι και καρύδια θα χρειαστείτε 8 κρόκους αυγών, 2 αυγά, 160 γραμμάρια μέλι συν 6 κουταλιές της σούπας για το σερβίρισμα, 600 ml κρέμα γάλακτος, 60 γραμμάρια καρύδια καβουρδισμένα. Λοιπόν, δροσιστήκαμε με σεμιφρέντο, παραγγείλαμε για καφέ από Coffee Box, φρέντο παγωμένο, και συνεχίζουμε για να τελειώσουμε με μια πολύ ωραία πεντανόστιμη επίσης πάτατο σαλάτα με σάλτσα μουστάρδα, μέλι, λεμόνι. Η διαδικασία είναι η εξής και θα τη δείτε σε λίγο, ωστόσο υλικά. Για την πάτατο σαλάτα με λουκάνικα, μπέικον και σάλτσα μουστάρδα θα χρειαστείτε 1 κιλό πατάτες, κατά προτίμηση βιολογικές, καθαρισμένες κομμένες σε κομμάτια μεγέθους μπουκιάς. 1 δαφνόφυλλο. 1 μέτριο σερό κρεμμύδι. 3 κλονάρια σέλερι ή κλωναράκια σέλινου, κομμένα σε λεπτές ροδέλες. Τα φύλλα από μισό ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένα. 5-6 αγκουράκια τουρσί σε λεπτές ροδέλες. 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. 4 λεπτές φέτες μπέικον. 3 μέτρια λουκάνικα, κατά προτίμηση χωριάτικα. Αλάτι. Για τη σάλτσα θα χρειαστείτε 80 ml ελαιόλαδο, 20 ml χυμός τεμονιού, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα απαλή, 1 κουταλιά του γλυκού μέλι της αρεσκίας σας, 1 κουταλιά του γλυκού πάπρικα γλυκιά ή καυτερή, ανάλογα με τα γούστα μας, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Λοιπόν, για να μην σας τρώω χρόνο, θα κάνετε και εσείς το εξής. Εγώ έχω βράσει τώρα τις πατάτες μου 15 με 20 λεπτά. Κρύο νερό, πατάτες κομμένες σε αυτό το μέγεθος μπουκιάς. Ωραία. Και ένα μυστικό. Θα βάλετε ξύδι ή λεμόνι, χοντρό αλάτι μέσα στην κατσαρόλα με το νερό. Θα σκεπάζετε τις πατάτες όταν τις βράζετε γύρω στα 2 με 3 δάχτυλα παραπάνω από ό,τι είναι οι πατάτες στην κατσαρόλα. Θα δοκιμάσετε. Όταν είναι βρασμένες σε 15-20 λεπτά θα τις βγάλετε. Θέλουμε να κρατάνε λίγο στο δόντι. Και τι θα βοηθήσει? Σε τι θα βοηθήσει μάλλον το ξύδι ή το λεμόνι μαζί με το αλάτι? Θα θωρακιστούν απ' έξω, δεν θα λιώσουν ποτέ σε καμία περίπτωση και μέσα θα είναι βρασμένες όσο πρέπει. Ακόμα και όταν τις ανακατέψετε, αφού θα βάλετε και τα υπόλοιπα υλικά. Θα κάνουμε σε λίγο και το dressing ή αλλιώς σάλτσα μουστάρδας, στο οποίο θα έχουμε βάλει και θα βάλουμε λεμόνι, μουστάρδα φυσικά, ελαιόλαδο, μέλι, πιπέρι καγιέν ή πάπρικα γλυκιά, ανάλογα με το πόσο μερακλείδες είστε ή πόσο spicy το θέλετε. Και παίρνουμε τώρα 1 τηγάνι, 2 τηγάνια, εσείς θα το κάνετε σε ένα, εγώ θα ανοίξω για να μην έχω, να μην ξοδεύω χρόνο. Θα βάλουμε λίγο λαδάκι εδώ για τα λουκάνικα και ελάχιστες σταγόνες εδώ για τις φέτες μπέικον. Δεν είναι απαραίτητο,
θα το βοηθήσει όμως. Και θα πάρουμε λοιπόν τις φέτες bacon σε λωριτούλες. Θέλουμε να κάψουμε καλά καλά και τα δύο τηλάνια. Σας είπα, εσείς κάνετε το σε ένα. Θα κάψει καλά το τηγάνι. Θα βάλουμε μέσα τις φέτες bacon να γίνουν crispy, να φύγει όλο το λιπαρό που έχει. Και μετά θα τις βάλουμε σε ένα αντικολλητικό χαρτί ή σε ένα χαρτί κουζίνας για να φύγουν τα περιτά λίπη. Δεν το πειράζω, τα αφήνω. Λοιπόν, παίρνω τώρα τα λουκάνικα. Θα βάλω εδώ για την ποσότητα αυτή δύο. Κόψω λίγο τις άκρες. Μπορούμε να τα κόψουμε είτε στη μέση και να πάρουμε φετούλες ή σαλωρίδες. Λοιπόν, πάμε κατά αυτόν τον τρόπο. Δύο είναι καλά. Και αυτά θέλουμε να τηγανιστούν, να γίνουν το ίδιο crispy, να πάρουμε όλη την οστιμιά. Χωριάτικα λουκάνικα με πράσο, ό,τι έχετε στο σπίτι, ό,τι σας αρέσει εδώ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα φυσικά. Μια πατατοσαλάτα για να τη σερβίρετε φυσικά με παγωμένη μπύρα ή ακόμα και με ένα ποτήρι λευκό κρασί. Πάμε να τα κόψουμε. Θα βάλω δύο, ναι, θα βάλω δύο, γιατί τρία θα είναι υπερβολικά και θα χάσουμε την πατάτα. Βάζουμε ούτως ή άλλως και μπέικον. Εδώ. Έχει κάψει και αυτό. Πάμε να βάλουμε και τα λουκάνικα. Και θα πάρω να αφήσω εδώ το πιάτο μου και να κόψω ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας. Δύο. Ίχνος αλάτι. Ίχνος από αλάτι. Και φυσικά εδώ τώρα, αν θέλουμε να βάλουμε κάτι για να τα ανακατέψουμε, αν δεν μπορείτε να κάνετε αυτό που είναι λογικό να μην μπορείτε, φυσικά θα πάρετε μια ξύλινη κουτάλα. Σας έχω πει, ποτέ αιχμηρά αντικείμενα, ποτέ μεταλλικά αντικείμενα. Να γίνει ωραίο crispy. Λοιπόν, αλλάζω γιατί είναι πιο δυνατή αυτή η φωτιά και έχω ξεκινήσει με τον bacon και τα αφήνω εδώ. Ή μια τέτοια τσιμπίδα. Θέλω να γίνει crispy, να γίνει σαν πατατάκια. Τόσο. Αυτό, αυτό, αυτό. Με το που αρχίζουν και χορεύουν στο τηγάνι, όχι στο ναυσί. Είναι έτοιμα, να τα. Έχει φύγει όλο το λίπος. Έχει πάει στο τηγάνι και τώρα θα πάει στο χαρτί κουζίνας. Λοιπόν, 1 με 2 λεπτά και τα λουκάνικα πιο πολύ και λιγότερο τον μπέικον. Τα βγάζω στο χαρτί και γυρίζουμε για να κάνουμε τη σάλτσα για να φτιάξουμε τη σαλάτα μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. Και δείτε τώρα αυτό που σας έλεγα, ότι όλα τα περιτά λίπη από το λουκάνικο αλλά και το μπέικον τα είχε απορροφήσει το χαρτί κουζίνας, εδώ είναι, και θα πάρουμε το crispy που θέλουμε και από τα δύο. Λοιπόν, τα αφήνουμε στην άκρη για να κάνουμε τη σάλτσα. Χυμό από λεμόνι, τον οποίο τον περνάω από σιτάκι.
να πάρω και ένα λεπτό τη μουστάρδα μου. Απαλή μουστάρδα, τώρα σας δίνω απαλή μουστάρδα γιατί θα βάλουμε, εγώ θα βάλω καγιέν, εσείς μπορείτε να βάλετε πάπρικα. Αν θέλετε να το κάνετε ακόμα πιο πικάντικο, βάλτε μια ντιζόν μαζί με την πάπρικα ή το καγιέν. Βάλτε όσο θέλετε, εγώ θα βάλω αυτό. Θα βάλω τώρα τα μαχαίρια. Το ελαιόλαδο. Το μέλι. Είμαστε εντάξει. Θα σπάσουμε λίγο λατάκι και λίγο πιπέρι. Άλλη ένταση στο πιπέρι, άλλη ένταση στο πιπέρι καγιέν, άλλη πάπρικα, η γλυκιά φυσικά. Λοιπόν, αυτά είναι τα υλικά. Θα χτυπήσουμε. Τώρα, αν θέλετε μπορείτε εδώ να βάλετε από τα αγκουράκια που σας δίνω δύο μέσα στη σάλτσα για να αποκτήσει πιο καλή συνοχή, να γίνει πιο ρευστή η σάλτσα. Αν και αυτό μπορούμε να το κάνουμε και με τη μουστάρδα. Πάμε να χτυπήσουμε. Είμαστε έτοιμοι. Ρίχνουμε όλο το dressing. Δεν θα αφήσουμε τίποτα. Ωραία. Και παίρνουμε τώρα κλωναράκια σέλερι ή σέλινο και τα ψιλοκόβουμε ή τα κάνουμε σε μικρές ροδελίτσες. Έτσι. Αν δεν μπορείτε να βρείτε σέλερι, πάρτε το σέλινο, όπως εγώ εδώ, τα τρυφερά κλωναράκια του, και όσο μπορείτε ψιλοκόψτε τα. Τώρα αυτά όλα, όπως και τα αγκουράκια που σας είπα πριν και το σέλερι, μπορείτε να τα βάλετε μέσα στο blender, να τα λέσετε και να δώσετε άλλη γεύση στη σάλτσα σας, αν δεν θέλετε να τα ψιλοκόψετε. Μαζεύω και βάζω. Μαϊντανό, τα φύλλα και μόνο τα φύλλα. Πάμε να μαζέψουμε τα δάχτυλα και να τα κόψουμε. Όχι ψιλοκομμένα, αλλά έτσι. Και να βάλουμε εδώ πόσα τώρα, όλα. Το κρεμμύδι ή σε φετούλες ή ψιλοκομμένο. Θα πάρουμε λοιπόν τα χέρια μας και θα το σπάσουμε. Και θα βάλουμε τώρα σε ροδέλες και αγκουράκια τουρσί ή αλλιώς κορνισόν ή πίκλες. Δύο. Τέσσερα. Και άλλα δύο, έξι. Και σας είπα, αν θέλετε, αυτά τα δύο βάλτε τα μέσα στο blender όταν κάνετε τη σάλτσα. Και όσο μένει, τόσο θα δίνει και αυτή. Όλες τις σαλάτες εξάλλου, οι σύνθετες, γιατί πρόκειται για μια σύνθετη σαλάτα. Τέλεια. Και έχει μείνει τώρα μπέικον και λουκάνικο. Θα πάρω και θα πιάσω το χαρτί κουζίνας και θα τα ρίξω μέσα. Και δείτε τι έχει μείνει εδώ. Όλα αυτά θα τα τρώγαμε στην άκρη. Στην άκρη για να ανακατέψουμε, να δοκιμάσουμε και να στήσουμε το πιατάκι αυτή την όχι απλά πεντανόστιμη αλλά εξαιρετική πατατοσαλάτα. Οι πατάτες βλέπετε, σαν να κατέβω, δεν λιώνουνε και αυτό οφείλεται ότι τις έβρασα με ξύδι και αλάτι. Ανακατεύω, στείνω και τελειώνουμε για σήμερα.
Για την πατατοσαλάτα με λουκάνικα, μπέικον και σάλτσα μουστάρδα θα χρειαστείτε 1 κιλό πατάτες, κατά προτίμηση βιολογικές, καθαρισμένες κομμένες σε κομμάτια μεγέθους μπουκιάς. 1 δαφνόφυλλο. 1 μέτριο σερό κρεμμύδι. 3 κλονάρια σέλερι ή κλωναράκια σέλινου κομμένα σε λεπτές ροδέλες. Τα φύλλα από μισό ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένα. 5-6 αγκουράκια τουρσί σε λεπτές ροδέλες. 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. 4 λεπτές φέτες μπέικον. 3 μέτρια λουκάνικα κατά προτίμηση χωριάτικα. Αλάτι. Για τη σάλτσα θα χρειαστείτε 80 ml ελαιόλαδο, 20 ml χυμός τεμονιού, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα απαλή, 1 κουταλιά του γλυκού μέλι της αρεσκίας σας, 1 κουταλιά του γλυκού πάπρικα γλυκιά ή καυτερή, ανάλογα με τα γούστα μας, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Πατατοσαλάτα σας ετοίμασα. Παστίτσιο σας ετοίμασα, σεμιφρέντο για επιδόρπιο και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Τα λέμε πολύ σύντομα. Να είστε εδώ. Καλό απόγευμα. Κλείσω το λάβι, κλείσω το λάβι. Φρέντο εσπρέσο. Είναι τα τραβάω, μωρέ. Γεια σας. Γεια σας, καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Τι κάνετε, καλά, εδώ. Θα κάνουμε το ακροβατικό παστίτσιο. Δες. Φίλε, ο αλτρουισμός είναι αυτό που με διακρίνει εμένα το Βασίλειο από τα Φάρσαλα. Και για να μην σας τρώω χρόνο που είναι γύρω στα 40 λεπτά. Πάμε. Το φίλιζατε, άμα πράσιμο 40 λεπτά τις πατάτες. Το φύλλο δαφνόφυλλο. Τι έχω πάθει. Το φύλλο δαφνόφυλλο.